Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Χατζημίσης και θα δούμε μαζί τις ταινίες που προβάλλονται αυτή την εβδομάδα στο κινηματογράφο Cineplex. Ο καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Rian Johnson, γνωστός από τις ταινίες Brick Looper και Star Wars The Last Jedi, αποδίδει ένα φόρο τιμή στην αυθεντία του μυστηρίου Agatha Christie με μια φρέσκια σύγχρονη ταινία εγκλήματος και μυστηρίου, στην οποία όλοι είναι ύποπτοι. Όταν ο φημισμένος συγγραφέας Harlan Thrombey βρίσκεται νεκρός στην έπαυλή του, έπειτα από τον εορτασμό των 85ων γενεθλίων του, ο πάντα περίεργος αλλά και ευγενής detective Benoit Blanc προσλαμβάνεται μυστηριωδώς για να ερευνήσει το έγκλημα. Από την δυσλειτουργική οικογένεια ως το αφοσιωμένο υπηρετικό προσωπικό, ο Blanc βρίσκεται μπροστά σε έναν ιστό από παραπλανητικά στοιχεία και ψέματα που τον εμποδίζουν να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τον πρόωρο θάνατο του Harlan. Με ένα all-star cast, το «Στα μαχαίρια» είναι μια διασκεδαστική, έξυπνη και στιλάτη ταινία μυστηρίου που εγγυάται ότι κανείς από τους θεατές δεν θα βρει τον ένοχο πριν το τέλος της. Ο μαύρος πάνθερας Chadwick Boseman σε μια δυνατή αστυνομική περιπέτεια από τους παραγωγούς του «Εκδικητές, η τελευταία πράξη». Η ταινία ακολουθεί έναν ατιμασμένο detective της αστυνομίας της Νέας Υόρκης που έχει μία ευκαιρία για λύτρωση. Όταν ρίχνεται σε ένα ανθρωποκυνηγητό για να πιάσει ένα δολοφόνο, αρχίζει να ανακαλύπτει μια τεράστια συνωμοσία που ενώνει τους συναδέλφους του με μια εγκληματική αυτοκρατορία. Πρέπει να αποφασίσει ποιον κυνηγάει και ποιος τον κυνηγάει. Κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού, το Μανχάταν είναι εντελώς αποκλεισμένο για πρώτη φορά, ακόμα και οι 21 γέφυρές του. Η πιο επίλεκτη ομάδα πυροσβεστών στον κόσμο είναι εδώ και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για την επόμενη αποστολή της. Ο Τζον Σίνα και η παρέα του σβήνουν φωτιές και κάνουν babysitting. Όταν ο πυροσβέστης Τζέι Κάρσον και η ελίτ ομάδα των ειδικών πυροσβεστών έρχονται να διασώσουν τρία αδέρφια από μια καταστροφική πυρκαγιά, αμέσως συνειδητοποιούν ότι καμία εκπαίδευση ως τώρα δεν θα μπορούσε να τους προετοιμάσει για την πιο δύσκολη δουλειά τους, να γίνουν babysitter. Οι πυροσβέστες αδυνατούν να εντοπίσουν τους γονείς των παιδιών και ενώ τους συμβαίνουν τα πάνω κάτω στη ζωή και τη δουλειά τους, γρήγορα μαθαίνουν ότι τα παιδιά, όπως οι πυρκαγιές, είναι άγρια και απρόβλεπτα. Από 6 έως 10 Δεκεμβρίου όσοι έρθουν στα ταμεία του Cineplex και επιδείξουν το εισιτήριο το οποίο έχουν αγοράσει από το Cineplex για την ταινία Star Wars The Rise of Skywalker θα πάρουν μέρος σε μία κλήρωση. Από την κλήρωση αυτή θα βγει ένας νικητής ο οποίος θα ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο για την Red Carpet πρεμιέρα του Star Wars The Rise of Skywalker στις 18 Δεκεμβρίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Cineplex. Και τώρα πάμε να δούμε ποιες ταινίες συνεχίζουν να προβάλλονται στον κινηματογράφο Cineplex. Τοποθετημένη στις αρχές του 90 με το συμβολικό τίτλο «Φαντασία», η τρίτη κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξη Καρδαρά αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα, αλλά είναι και ένας φόρος τιμής στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Οκτώβριος 1993, το Πασόκ έχει κερδίσει τις εκλογές. Στην ελληνική τηλεόραση προβάλλεται το «Τσάο Αντένα» και στο πρόγραμμα του κατάμεστου Διογέννης Παλάς ακούγονται επιτυχίες όπως το «Είμαι πολύ φερέγγυος, μείνε μαζί μου έγκυος». Η νεαρή τραγουδίστρια Φωτεινή με μοναδική φωνή καταφθάνει στην Αθήνα από την επαρχία για να τραγουδήσει στο μαγαζί ενός βετεράνου μπουζουξή, Χριστάκη, τις Χάντρες. Ένας νεαρός λαϊκοπόπ τραγουδιστής, ο Κόκκινος, θα συναντήσει και θα ερωτευτεί παράφορα τη Φωτεινή. Η συνάντηση αυτή θα αλλάξει τις ζωές των τριών για πάντα. Γύρισε κοντά μου, γύρισε και την καρδιά μου εσύ κρατάς και τα κλειδιά. Από τη βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα του «Ψυχρά και Ανάποδα» έρχεται το «Ψυχρά και Ανάποδα νούμερο 2» από τα Walt Disney Animation Studios και φτάνει στα Cineplex στις 28 Νοεμβρίου. Η Έλσα και η Άννα θα χρειαστεί να αποκαλύψουν τα μυστικά ενός παρελθόντος που μοιάζει να απειλεί το μέλλον. Κάποιες φορές το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεθείς αντιμέτωπος με την αλήθεια.
Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Matt Damon και Christian Bale πρωταγωνιστούν σε μια αληθινή ιστορία, Ford vs Ferrari. Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Matt Damon και Christian Bale πρωταγωνιστούν στο Κόντρα σε όλα, που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του οραματιστή Αμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Carroll Shelby, που τον υποδίεται ο Damon, και του ατρόμητου Βρετανού οδηγού Ken Miles, που υποδίεται ο Bailey, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και εναντιώθηκαν στις εταιρικές παρεμβάσεις, τους νόμους της φυσικής και τους προσωπικούς τους δαίμονες, προκειμένου να κατασκευάσουν ένα επαναστατικό αγωνιστικό αυτοκίνητο για την εταιρεία Ford Motor και να αναμετρηθούν με τα πανίσχυρα αγωνιστικά αυτοκίνητα του Enzo Ferrari στο 24ωρο πρωτάθλημα του Le Mans στη Γαλλία το 1966. Η γνωστή μας Emilia Clarke από το Game of Thrones και ο Henry Golding από την ταινία Crazy Rich Asians πρωταγωνιστούν στην ταινία Last Christmas, που όπως καταλαβαίνουμε είναι εμπνευσμένη από το γνωστό τραγούδι του George Michael. Η Kate Emilia Clarke βρίσκεται στο Λονδίνο και τριγυρνάει δυσαρεστημένη παρέα με μια στίβα κακών αποφάσεων που έχει πάρει στη ζωή της, ακούγοντας το χτύπημα των κουδουνιών στα παπούτσια της, μια άλλη ενοχλητική συνέπεια από τη δουλειά της, ως ξωτικό σε ένα χριστουγεννιάτικο κατάστημα. Ο Tom, Henry Golding, φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός όταν μπαίνει στη ζωή της και αρχίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει πολλούς από τους εσωτερικούς φραγμούς της. Καθώς το Λονδίνο μεταμορφώνεται στην πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί για τους δυο τους. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήσεις το χιόνι να πέσει όπου μπορεί, πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου, πρέπει να έχεις πίστη. Στη ταινία Last Christmas πρωταγωνιστεί η μουσική του George Michael και φυσικά η ομώνυμη κλασική επιτυχία του τίτλου. Επίσης θα ακούσουμε και ολοκένουρια, ακυκλοφόρητα τραγούδια του θρυλικού καλλιτέχνη, ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 115 εκατομμύρια δίσκους και έχει ηχογραφήσει 10 νούμερο 1 επιτυχίες στη μεγαλειώδη πορεία του. Το Atlas TV σας πάει σινεμά και κάθε εβδομάδα σας δίνει 4 διπλές προσκλήσεις. Παρακολουθήστε τα social media, 2 προσκλήσεις από το Facebook και 2 προσκλήσεις από το Instagram.